Χαράλαμπε, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Ξένια. Λοιπόν, πες μας τώρα περισσότερα για αυτό το θέμα, καθώς από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι διάβασα από την brief, έχουν διπλασιαστεί οι αιτήσεις για επίδομα ασθενείας το 2022, λόγω προφανώς του κορονοϊού, οι επαφές κρουσμάτων ή και τα ίδια τα κρούσματα. Πες μας έτσι, έχουμε περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το επίδομα ασθενείας? Όχι απλά έχουν διπλασιαστεί, βλέπουμε μια αύξηση 61% σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με την Διευθύντρια των Κοινωνικών Ασφαλισιών. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που είναι λογικό, αφού έχουμε δει μια έκρηξη κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα. Αν κρίνουμε και από το γεγονός ότι έχουμε 2.500 κρούσματα καθημερινώς, κάποιοι από αυτούς είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, κάποιοι από αυτούς είναι αυτοεργοδοτούμενοι. Άρα είναι λογικό ότι θα δούμε και αύξηση στις αιτήσεις. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται ότι θα δούμε ο αριθμός των αιτήσεων, μάλλον για κάθε μήνα, υπολογίζεται κάπου στις 4.000 για επίδομα ασθενείας. Μάλιστα. Να πούμε κιόλας ότι οι αιτήσεις τώρα καταβάλλονται ηλεκτρονικά από χθες, Δευτέρα, μόνο ηλεκτρονικά, καθώς υπήρξε και μια περίοδος όπου γίνονταν και με έντυπο τρόπο. Ναι, από 21 Φεβρουαρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για επίδομα ασθενείας μόνο ηλεκτρονικά. Ήταν και κάτι το οποίο απασχολούσε αρκετούς, αφού πολλοί διερωτούνταν πώς γίνεται όταν είναι καραντίνα να πάνε να υποβάλλουν μια αίτηση. Είχε δοθεί και ένα χρονικό διάστημα 21 ημερών από τη μέρα που βρέθηκε θετικός. Αλλά αρκετοί διερωτούνταν γιατί δεν έγινε όπως έγινε και με τα σχέδια στήριξης που ήταν οι αιτήσεις ηλεκτρονικά. Τελικά αυτό έγινε από τις 21 του Φεβρουαρίου. Τι αλλάζει τώρα, Χαράλαμπε, με αυτό? Θα γίνονται πιο γρήγορα, εξετάζονται πιο γρήγορα οι αιτήσεις? Πώς βοηθά? Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει ώστε να γίνεται γρηγορότερα η εξέταση των αιτήσεων, αφού πλέον θα έχουμε και διασύνδεση μεταξύ των τμήματων. Δεν είναι όπως παλιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται πως θα βοηθήσει έτσι ώστε να καταβάλλεται το επίδομα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι γινόταν μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα το δούμε και σε άλλες υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια ενημέρωση για αυτό το θέμα. Κοίτα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι μετά από το επίδομα ασθενείας θα δούμε ηλεκτρονικά για τις αιτήσεις για επίδομα για το ανεργειακό, μητρότητας και σε μετέπειτα στάδιο θα δούμε και για τις συντάξεις. Μάλιστα. Φαίνεται ότι το έχουμε πάρει στα σοβαρά την στροφή προς την ψηφιοποίηση στην Κύπρο. Υπάρχουν προβλήματα γιατί όταν κάποιος πάει να υποβάλει πλέον έντυπα την αίτησή του, προκαλούνται και άλλα προβλήματα. Είτε λόγω καθυστερήσεων, είτε πώς θα πάει, πότε θα πάει, να περιμένει ουρά. Κάποιοι χρειάζονται να πάρουν και άδεια από τη δουλειά τους για να πάνε για αυτό το σκοπό στην πορεία, αν έχουν επιστρέψει. Εντάξει, εξαρτάται από το επίδομα, εξαρτάται από πολλά. Απλά πλέον φαίνεται ότι ηλεκτρονικά θα βοηθήσει έτσι ώστε να καταβάλλονται πιο γρήγορα τα επιδόματα. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε στο θέμα για να δούμε και τους αριθμούς για να συγκρίνουμε. Χαράλαμπε, καλό σου απόγευμα και ευχαριστούμε για την ενημέρωση.